Τα γάργαρα νερά από τις πηγές του Γλαύκου είναι η δική μας κρυστάλλινη δύναμη καθαριότητας. Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές, Νταβλούρος Αλέκος, Νικόλαος Ρόδης. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό αλλά και την πραγματική φροντίδα σε χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες, κουβέρτες και παπλώματα. Με παραδοσιακές, πολύ αποτελεσματικές μεθόδους και πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Χαλιά και μοκέτες με 3 ευρώ το τετραγωνικό. Στεγνό καθάρισμα για τα μεταξωτά σας χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές, Νταβλούρος Αλέκος, Νικόλαος Ρόδης. Για το συμφέρον σας, προσοχή στις συνωνυμίες. Τηλέφωνα 277 826 και 64 0925. Κινητά 6932 20 93 51 και 6936 57 87 87. 2012. Η Ξυλεμπορική Πατρών παρουσιάζει στο νέο εκθεσιακό της κέντρο, στην ακτή Δημαίων 167, μια εντυπωσιακή γκάμα από αξεσουάρ ντουλάπας και κουζίνας. Παρκέτα, στέγες, πόρτες, πόμολα, κουρτινόξυλα, εξοπλισμούς καταστημάτων, πάγκους, σόμπες, πέλετς. Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, Ξυλεμπορική Πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτή Δημαίων 167, Πάτρα. Πιάνεσαι. Πιάσε Oxygen. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Χρήσιμη στα κρίσιμα. Αυτά έκανε το ΕΣΠΑ για σένα. 220 υλοποιημένα έργα συνολικού προϋπολογισμού 307 εκατομμυρίων ευρώ στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, περιβάλλοντος, κοινωνικής ένταξης, μεταφορών, πολιτισμού, τουρισμού, αστικής ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη ζωή μας. Απαντάμε στην κρίση με δράση, διαθέτοντας 500 εκατομμύρια ευρώ για νέα έργα. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εδώ γίνεται δουλειά. ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788. 2012. Η Ξυλεμπορική Πατρών παρουσιάζει στο νέο εκθεσιακό της κέντρο, στην ακτή Δημαίων 167, μια εντυπωσιακή γκάμα από αξεσουάρ ντουλάπας και κουζίνας. Παρκέτα, στέγες, πόρτες, πόμολα, κουρτινόξυλα, εξοπλισμούς καταστημάτων, πάγκους, σόμπες, πέλετς. Για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία, Ξυλεμπορική Πατρών ΑΕ. Νέος εκθεσιακός χώρος. Ακτή Δημαίων 167, Πάτρα. Τα γάργαρα νερά από τις πηγές του Γλαύκου είναι η δική μας κρυστάλλινη δύναμη καθαριότητας. Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές, Νταβλούρος Αλέκος, Νικόλαος Ρόδης. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό αλλά και την πραγματική φροντίδα σε χαλιά, μοκέτες, φλοκάτες, κουβέρτες και παπλώματα. Με παραδοσιακές, πολύ αποτελεσματικές μεθόδους και πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Χαλιά και μοκέτες με 3 ευρώ το τετραγωνικό. Στεγνό καθάρισμα για τα μεταξωτά σας χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές, Νταβλούρος Αλέκος, Νικόλαος Ρόδης. Για το συμφέρον σας, προσοχή στις συνωνυμίες. Τηλέφωνα 277 826 και 64 0925. Κινητά 6932 20 93 51 και 6936 57 87 87.
ενόρασης. Οφθαλμολογικό, διαγνωστικό, χειρουργικό κέντρο Πατρών. Λέιζερ μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετροπίας, καταράκτη. Διαγνωστικές εξετάσεις βυθού. Διάγνωση και θεραπεία ηλικιακής εκφύλησης οχράς κυλίδος. Θεραπεία κερατόκονος. Cross-linking. Λέιζερ για διαβητικούς. Ενόρασης. Οφθαλμολογικό, διαγνωστικό, χειρουργικό κέντρο Πατρών. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 45. Τηλέφωνο 2610-220-800 και 6973-388-709. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Ξεκινώντας, θα σας πω που βρισκόμαστε. Μας φιλοξενεί λοιπόν σήμερα το Γαλλικό Ινστιτούτο της Πάτρας. Είναι το μορφωτικό τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Πάτρα. Πολύ συχνά το Γαλλικό Ινστιτούτο κάνει πολύ έντονη την παρουσία του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Στόχο έχει την προώθηση του πολιτισμού, της γλώσσας και της γαλλικής κουλτούρας. Γιατί είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ σήμερα γιατί το ερχόμενο Σάββατο, στις 11 Ιουνίου, θα γίνει εδώ μία παρουσίαση. Τι θα παρουσιαστεί και τι όσο ενδιαφέρον έχει, θα το πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν να παρουσιάσω τον απόψινό καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο Γιώργος Μελισσαρόπουλος. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Κατά κόσμο Μελής, το καλλιτεχνικό σου Μελής. Και είσαι ο πατρινός δημιουργός κόμικ. Σωστά. Ναι. Οπότε λοιπόν γι' αυτό είμαστε στο Γαλλικό Ινστιτούτο, καθώς η παρουσίαση το Σάββατο αφορά στο καινούριο σου δημιούργημα, Θεοί σε κρίση. Ακριβώς. Είναι το τελευταίο μου comic album. Πραγματεύεται το όλο θέμα της κρίσης, όπως το γνωρίζουμε, στην Ελλάδα, που φυσικά επεκτείνεται ή τέλος πάντων ήταν από πριν. Έχει πάλι μια άλλη διάσταση. Όμως, στο συγκεκριμένο κόμικ έχουμε να κάνουμε την αρχαία Ελλάδα, όπου οι θεοί αντιλαμβάνονται την κρίση διαφορετικά και παίρνουν μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση του Ολύμπου. Δηλαδή, οι θεοί του Ολύμπου έχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα? Το ψάχνουν. Προσπαθούν να βρουν λύσεις, αυτό είναι το σίγουρο, αλλά η πρώτη κίνηση που κάνουν είναι να καταφύγουν στο να φορολογήσουν το λαό. Και αυτό γίνεται μέσα από τους μύθους, τους οποίους γνωρίζουμε εμείς, μέσα από κάποια γεγονότα που γνωρίζουμε εμείς στην ιστορία μας και στη μυθολογία μας, καταλήγουν να γίνουν αυτό που ξέρουμε σήμερα. Για παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό είναι όταν οι Σπαρτιάτες είναι να περάσουν Θερμοπύλες και έχουν μπει διόδια από τους θεούς, όπου αναγκαστικά δεν μπορούν να πάνε 10.000 που θα να πάνε και πάνε 300 Σπαρτιάτες με το Λεωνίδα. Γιατί βγαίνουν οικονομικά. Οπότε κινείται γύρω από αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως λίγο για το κόμικ και θα έρθουμε στο τελευταίο σου άλμπουμ. Να πούμε ότι έχει γίνει παρουσίαση στην Αθήνα. Σωστά. Ότι έχει μεταφραστεί στα γαλλικά. Σωστά. Για την ακρίβεια, έχει εκδοθεί πρώτα στα γαλλικά στη Γαλλία και μετά στα ελληνικά. Πήγε ανάποδα. Διότι το έργο σαν έργο είχε φτιαχτεί καθαρά στα ελληνικά, αλλά στο ενδιάμεσο, επειδή το έκανε μετάφραση στα αγγλικά και το είχαν βάσει online προς πώληση, υπήρξε ένα ενδιαφέρον από Γαλλία, από ένα γαλλικό εκδοτικό που το είδε και έτσι βγήκε πρώτα σε έντυπο στη Γαλλία. Και βγήκε πρώτα στη Γαλλία, λοιπόν. Το Σεπτέμβριο του 2015.
Και τώρα, πριν από λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, θα τα πούμε και για την εμπλοκή σου με τη Γαλλία. Το κόμικ είναι τέχνη. Το κόμικ είναι τέχνη, βέβαια. Είναι η ένατη τέχνη. Το κόμικ, πέρα από το ότι είναι τέχνη, έχει και πολύ μεγάλη, έχει πάρει πια μια τεράστια διάσταση. Δηλαδή, έχει περάσει και σε άλλους χώρους. Κόμικ έχουν γίνει κοινοσχέδια, έχουν γίνει ταινίες. Έχουν γίνει οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει. Είναι ένα κομμάτι της pop κουλτούρας. Παρότι υπάρχουν κόμικ τα οποία θεωρούνται underground, σήμερα τα γνωρίζω περισσότερο σαν pop κουλτούρα, κυρίως μέσα από τις ταινίες και από τα video games και από όλο τον χώρο. Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με αυτό το είδος της τέχνης? Εγώ, εντάξει, από μικρό σχεδίαζα, είχα αυτό το θέμα. Και το έχω ακόμα στη ζωή μου, δηλαδή. Είχες αυτή τη δυνατότητα, λοιπόν. Σχεδίαζα, ναι. Σιγά σιγά το εξέλιξα μόνος μου. Και κάποια στιγμή, εγώ ήμουν στο κομμάτι των δεσμών τότε, στο πολυκλαδικό. Η τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο ήταν σε ένα κλάδο που ήταν εφευρεσμένο τεχνών. Οπότε εκεί έκανα και ελεύθερο σχέδιο και μπήκα πια πολύ πιο σοβαρά στο όλο κομμάτι του σχεδίου. Από εκεί πέρα έκανα σπουδές έξω. Πήγα Αγγλία, έκανα ένα τριετές BA, ένα bachelor, πάνω στην εικονογράφηση και κοινωνοσχέδιο. Και από εκεί μετά και ένα post-graduate diploma στην Αθήνα, στην ACTO, και πήρα όλα τα πράγματα δρόμους. Από 2003 και μετά μπήκα επαγγελματικά σε αυτό. Κόμικς, κοινωνοσχέδια, εικονογράφηση. Αυτό τι σου προσφέρει? Πέρα ότι προσφέρει μια τεράστια προσωπική ευχαρίστηση, γιατί μπορώ να φτιάξω ολόκληρους κόσμους, μπορώ να δημιουργήσω χαρακτήρες, μπορώ να στήσω τέλος πάντων μια ολόκληρη ιστορία όπως την θέλω εγώ, πέρα από αυτό το κομμάτι που είναι λίγο εγωιστικό βέβαια. Από εκεί πέρα θέλω να το επικοινωνήσω. Δηλαδή, από εκεί πέρα είναι το κομμάτι της επικοινωνίας και πώς εγώ νιώθω ότι αυτό το έργο μπορεί να πιάσει περισσότερο κόσμο, γιατί πιστεύω το θέμα στην τέχνη να διαδίδεται σε μεγαλύτερο κοινό, να ξεφεύγει από τα στενά περιθώρια του καλλιτέχνη με μια μικρή παρέα που μπορεί να τον πλαισιώνει. Σε πάω λίγο παραδόθε. Όχι. Θέλεις λοιπόν να το επικοινωνήσεις. Πώς το δέχεται το κόμικ η Ελλάδα? Η Ελλάδα το δέχεται θετικά. Δηλαδή, η διάθεση του κόσμου να διαβάσει κόμιξ υπάρχει, είναι πολύ έντονη και αυτό φαίνεται και από τα φεστιβάλ που γίνονται. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον 13-14 χρόνια τώρα και παραπάνω. Και ο κόσμος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλει να διαβάσει, να δει νέους δημιουργούς, ακόμα και Έλληνες δημιουργούς. Παλαιότερα δεν είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση ο ελληνικός χώρος των κόμιξ. Υπάρχει ενδιαφέρον, πολύ έντονο. Πάτρα δέχεται τα κόμιξ, στηρίζει αυτή την τέχνη? Η Πάτρα στηρίζει τα κόμιξ. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Νομίζω ότι η υποστήριξη που χρειάζεται τα κόμιξ, πέρα από το ότι υπάρχει το ενδιαφέρον, είναι δυστυχώς και η υποστήριξη στο κομμάτι της αγοράς. Εννοώ ότι η Πάτρα που έχει πληγεί πάρα πολύ από την κρίση, σε τεράστιο βαθμό, είναι πολύ δύσκολο πια οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να διαβάσουν κόμιξ να αγοράσουν. Και αυτό το λέω γιατί έχω εμπειρία και από αυτό το κομμάτι. Έκανα μια προσπάθεια στην Πάτρα πριν από κάποια χρόνια να επεκτείνω τη δραστηριότητά μου παράλληλα κάνοντας και ένα μαγαζί που πουλούσα κόμιξ. Οπότε το είδα και από πλευράς αθέσης βιβλιοπωλείου το πώς κινήθηκε. Και είδα ότι ενώ υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που ενδιαφερόταν, δεν μπορούσε απλώς μετά να στηρίξει αυτή την, ακόμα και τα 3,5 ευρώ που μπορεί να ήταν ένα τευχάκι. Οπότε
υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκετός κόσμος, αλλά δεν υπάρχει κομική δυνατότητα. Υπάρχουν φανατικοί του κόμικ, έτσι. Υπάρχουν φανατικοί, μανιακοί. Υπάρχουν μανιακοί που είναι των αμερικάνικων κόμιξ και των μάγκα, των ιαπωνικών κόμιξ. Ιαπωνικών μάγκα, για να είστε πιο σωστοί. Ναι, υπάρχει κόσμος ο οποίος περιμένει πώς και πώς το επόμενο τεύχος, πώς και πώς το επόμενο αλμπουμάκι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πυρήνας. Και στην Πάτρια υπάρχει πυρήνας έντονος. Βέβαια, κάποιοι θεωρούν ότι τα κόμιξ απευθύνονται σε παιδιά. Mm-hmm. Λάθος. Εντελώς. Θα είμαι ξεκάθαρος αυτό, γιατί τα κόμιξ, πέρα από το ότι πια έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο τεραστίων διαστάσεων από πλευράς παραγωγών, δημιουργών, εκδοτικών, παγκόσμια, τα κόμιξ μπορεί στην Ελλάδα να ξεκίνησαν για παιδιά, δηλαδή τα γνωρίσαμε μέσα από τα Mickey Mouse, από τα Asterix, και από πάρα πολλά, από τη Βαβούρα που διαβάζαμε παλιότερα στη δική μου τη γενιά. Οπότε υπήρχε μια διάθεση του κόσμου, των παιδιών, να διαβάσουν κόμιξ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και ενήλικα κόμιξ για κάποιες προσπάθειες πολύ σοβαρές στον χώρο, όπως τη Βαβέλη, του Παραπέντε, που έφεραν τα ενήλικα κόμιξ στον κόσμο, και το πολιτικό κόμιξ επίσης. Οπότε αυτή η αίσθηση που έχουμε ότι είναι μόνο παιδικό είναι λάθος. Αν μπορούμε να πούμε κάτι, είμαι λίγο απόλυτος, αλλά θεωρώ ότι είναι κρίμα να θεωρούμε ότι είναι μόνο παιδικό το κόμικ. Υπάρχουν τόσες ωραίες δουλειές ενήλικες και... Πώς εμπνεύστηκες την συγκεκριμένη ιστορία, θα είσαι κρίση, είναι λόγω της κατάστασης που ζούμε σήμερα? Mm-hmm. Είναι λόγω της κατάστασης που ζούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, θα έλεγα. Πότε ξεκίνησες να τη δημιουργείς την ιστορία? Ξεκίνησα να τη δημιουργώ πριν από περίπου 4 χρόνια. Η ιστορία δηλαδή την έπλασα ακριβώς σαν αρχή, μέση, τέλος πριν από 4 χρόνια και την εξέλιξα από τότε διαφοροποιώντας και βελτιώνοντας κάποια κομμάτια που θεωρούσα ότι είχαν, που θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Αλλά μέσα μου το θέμα της κρίσης υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και πιο πριν. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν κάνεις μόνο τα σκίτσα, γράφεις και τα κείμενα. Και το σενάριο, ναι. Και το σενάριο. Ναι. Μου αρέσει ακόμα και περισσότερο πολλές φορές να γράφω το σενάριο σε κάτι και να ακολουθεί το σκίτσο. Για μένα αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπορώ αυτά που έχω σκεφτεί να τα μεταφέρω και σαν εικόνα. Και το έργο στο τέλος να είναι συμπαγές. Οι θεοί που είναι σε κρίση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πολιτική, οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα. Οι θεοί για... Τι είναι αυτή η ιστορία? Για μένα είναι η εξουσία. Οι θεοί για μένα σημαίνει, ο Θεός για μένα σημαίνει εξουσία. Αυτός ο οποίος μπορεί να εξουσιάζει γίνεται Θεός. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για παράδειγμα, ή γενικά οι πολιτικοί, αλλά περισσότερο οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τους πολιτικούς πιθανόν ή ακόμη και κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι όμως έχουν όλη την εξουσία στα χέρια τους. Δηλαδή οι λίγοι που έχουν την εξουσία απέναντι στους πολλούς. Και το θέμα, το μεγάλο είναι πώς διαχειρίζεσαι την εξουσία. Υπάρχει το... Εμείς έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Δούνου του. Εδώ εσύ μας βάζεις το Δούνου Θου. Σωστά. Τι είναι αυτό? Είναι ο Διεθνής Νομισματικός Θεός. Αυτός είναι ένας θεός καινούριος που εμφανίζεται από την Παγκόσμια Αδελφότητα των Θεών για να επιβάλλει κάποια μέτρα με την συγκατάθεση του Δία. Να επιβάλλει κάποια μέτρα στους ανθρώπους μέσω των θεών. Πάντως η Ήρα τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ, ναι. Η Ήρα είναι ένας χαρακτήρας που πέρα από το ότι έχει μεγάλο θέμα με το Δία, για όλα αυτά που γνωρίζουμε και στην ελληνική μυθολογία και επειδή ο Δίας ήταν λίγο τσαχπίνης σε αυτά, η Ήρα προσπαθεί με το... μάλλον άγρια προσπαθεί να το πει ότι ό,τι έχεις κάνει είναι λάθος και πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθείς και να δεις τι συμβαίνει. Να δεις, δεν χρειαζόμαστε κανένα πάνω το κεφάλι μας,
μπορούμε και μόνοι μας. Είναι όμως μια θεά που είναι αρκετά επιθετική στα πράγματα. Και παίζει και αυτό το ρόλο της, όπως όλοι οι θεοί παίζουν το ρόλο τους. Και πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Ερμής. Ο Ερμής, ναι. Ο Ερμής είναι το ελληνικό πνεύμα. Είναι η συνεχής προσπάθεια του ανθρώπου γενικά να βρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα οποία ξεκινάνε από τον Όλυμπο και καταλήγουν στον Άδη. Δηλαδή τα προβλήματα που μπορεί να φαίνονται μπροστά και προβλήματα που μπορεί να φαίνονται πίσω και υπόγεια. Οπότε ο Ερμής προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες. Είναι ένας ισορροπιστής σε όλη αυτή την ιστορία. Και να κρατήσει κυρίως την ισορροπία μεταξύ της παλιάς τάξης και της νέας τάξης πραγμάτων που έρχεται. Και την πιθανή αποκαθήλωση των θεών. Παίζει και αυτό, ε. Πολλά πολύ. Παίζουν. Παίζουν πάρα πολλά. Ναι, είναι και το πνεύμα που δεν σταματά ποτέ. Συνέχεια κάτι σκέφτεται, κάτι... Ο Έλληνας, όπου και να το βάλεις, όντως έχει αυτό την ικανότητα να στροφάρει και να βρίσκει μια λύση, να βρίσκει ένα τρόπο να λειτουργήσει. Σήμερα δεν έχουμε βρει ακόμη τον τρόπο, θα τον βρούμε όμως. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα τον βρούμε. Και πώς καταλήγουν οι θεοί σε κρίση, πώς καταλήγει αυτή η ιστορία? Καταλήγουν διότι επί αιώνες υποτίθεται έχουν καταχρηστεί όλο τον πλούτο, δεν έχουν επενδύσει σε τίποτα ώστε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Έχουν επενδύσει μόνο στη δική τους φήμη, στο πώς θα φανούν αυτοί οι ισχυροί. Οπότε όλο αυτό κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται κάνοντας τα έσοδα-έξοδα του Ολύμπου, μέσα από μια λογιστική μελέτη, ότι δεν πάει άλλο. Και ότι πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Και εκείνη εμφανίζεται και ο Δουνουθού. Στη Γαλλία πώς πάει? Πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί από ό,τι βλέπω εδώ και στον τίτλο, αναφέρεσαι στην ελληνική κρίση. Ναι. Έτσι. Ναι. Οπότε πώς πάει στη Γαλλία? Στη Γαλλία πάει πολύ καλά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έκανα και παρουσίαση εκεί τον Δεκέμβρη στην εκδοτική, στη Μεντίτ, την Κολάν, όπου το παρουσιάσαμε, ήρθε πάρα πολύ κόσμος. Ήταν κάτι νέο, γιατί εγώ στη Γαλλία δεν έχω ξανεκδώσει. Παρ' όλα αυτά, είχε πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος. Είχαν όλη εικόνα της Ελλάδας, πράγμα που είχε πολύ ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, όλοι γνώριζαν τι συμβαίνει, για ποιο λόγο τα πράγματα έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Δηλαδή, ένιωθα και μια συμπαράσταση σε όλο το έργο. Και μέσα κάποιοι από τους Γάλλους που είχαν έρθει, μιλάγαν και ελληνικά. Μαθαίνουν ελληνικά. Οπότε κατάλαβα ότι και στη Γαλλία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κλίμα φιλελλήνων. Δηλαδή υπάρχει μια διάθεση, μια πολύ θετική εικόνα για τους Έλληνες. Εύχομαι να πάει καλά και εδώ στην Ελλάδα και στην Πάτρα βέβαια. Πριν από χρόνια νομίζω είχε γίνει μια προσπάθεια για διαγωνισμό κόμικ. Και πώς όμως αυτές οι προσπάθειες μπορούν να στηριχτούν σήμερα? Μια προσπάθεια, δηλαδή άμα γίνεται ένας διαγωνισμός κόμικ, σίγουρα και βοηθά το χώρο, δεν το συζητάμε, αλλά χρειαζόμαστε λίγο μεγαλύτερα πράγματα. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιες προσπάθειες που θα ξεπεράσουν το μικρό κύκλο ανθρώπων που μπορεί να έρθει σε ένα τέτοιο event. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται στην Αθήνα με το Comic Dome, το φεστιβάλ του Comic Dome, το οποίο εξελίχθηκε μέσα από τα χρόνια σε κάτι τεράστιο πια, και θεωρώ ότι και στην Πάτρα θα μπορούσε να φτάσει, το ίδιο γίνει και στη Θεσσαλονίκη τώρα πια. Πιστεύω ότι και στην Πάτρα θα θέλαμε ένα φεστιβάλ, θα θέλαμε κάτι πιο έντονο, ώστε να δείξουμε ότι και τα comics μπορούν να πιάσουν οποιονδήποτε και έχουν ενδιαφέρον. Και να έρθουμε σε επαφή και με αυτή τη μορφή της τέχνης. Thank you.
Ζούμε όμως την εποχή του ίντερνετ, στην εποχή της τεχνολογίας. Ναι. Αυτό αποτελεί εμπόδιο, γιατί για να το διαβάσει κάποιος, αυτό θα πρέπει να φύγει, να πάει στο βιβλιοπωλείο, να το αγοράσει. Όντως. Είναι βιβλίο, θα πρέπει να το πιάσει στα χέρια του. Ναι. Αυτό λοιπόν το ίντερνετ, η τεχνολογία, για να μην δεν δαιμονοποιούμε τίποτα, η τεχνολογία αποτελεί εμπόδιο. Η τεχνολογία, όχι, δεν αποτελεί εμπόδιο. Πιστεύω ότι η τεχνολογία βοηθάει. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει. Mm-hmm. Τώρα, εάν γίνει εμπόδιο, είναι για άλλους λόγους. Για μένα έχει να κάνει περισσότερο με την κουλτούρα και την ελληνική κουλτούρα, και αν διαβάζει, αυτό που λέμε το ερώτημα, αν διαβάζει ο Έλληνας και αν διαβάζει και κόμιξ ο Έλληνας, νομίζω ότι διαβάζει κόμιξ. Γενικά να διαβάζει, δεν με καταλαβαίνω να πω, έχω την αίσθηση ότι δεν πολύ διαβάζει. Παρ' όλα αυτά, ενημερώνεται. Οπότε, νομίζω ότι σαν μέσο, μέσα από το ίντερνετ και μέσα από τα social media, όλα αυτά γίνονται πολύ γνωστά. Αλλά εμείς έχουμε το παράδειγμα ότι και πάλι θέλουμε να το έχουμε στο έντυπο. Δηλαδή, είναι πολλοί ο κόσμος ο οποίος, ενώ το έβγαλα στα αγγλικά online στην Amazon, ήταν πολλοί που μου λέγανε περιμένω πώς και πώς να το πιάσω στα χέρια μου στο έντυπο. Αυτό υπάρχει, είναι μια βιβλιολαγνία, ας πούμε, ένα φετίχ ως έναν βαθμό. Παρ' όλα αυτά είναι σε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ξεφεύγει το θέμα του φετίχ. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την αξία που έχει το έντυπο. Να κρατάς κάτι. Εγώ είμαι και μεγάλος φαν του εντύπου. Παρότι έχω σπουδάσει όλα τα ψηφιακά μέσα και τα multimedia και τα κείμενα σχέδια που κάνω, πιστεύω ότι το έντυπο έχει πάρα πολύ να δώσει. Δεν πρέπει να χαθεί. Γιατί είναι πέρα άλλη αίσθηση. Είναι η αίσθηση. Και είμαστε στην εποχή που αρχίζουμε και χάνουμε τις αισθήσεις μας. Και τι είναι τις αισθήσεις μας όσον αφορά τις αισθήσεις όσον αφορά αυτά που πιάνουμε, αυτά που βλέπουμε, που μυρίζουν, που αισθανόμαστε, αλλά και τις αισθήσεις μας σχετικά με ό,τι συμβαίνει. Και το συναίσθημα κατ' επέκταση. Αρχίζουμε και γινόμαστε λίγο πιο επίπεδοι. Οπότε, το ξέφυγα από το βιβλίο, αλλά είναι μια τάση της εποχής η ισοπαίδωση, και ελπίζω ότι αυτό θα αντιστραφεί στο μέλλον. Μακάρι, γιατί απαιτείται να αντιστραφεί, γιατί πραγματικά πέρα από την οικονομική κρίση ζούμε και κρίση αξιών, συναισθημάτων. Κάποιος έλεγε ότι ζούμε και στην εποχή της ανθρωποφαγίας. Σίγουρο αυτό. Οπότε, γι' αυτό θα πρέπει να ανατραπεί και σύντομα. Και βέβαια θα ανατραπεί από εμάς τους ίδιους. Ναι. Το κόμικ έχει σχέση με τη γελιογραφία. Ναι. Ακουμπάει. Ακουμπάει, βέβαια. Η γελιογραφία, παρότι πάλι δεν είμαι ο πιο ειδικός να μιλήσω, η γελιογραφία κυρίως πραγματεύεται θέματα πολιτικής. Πολιτική γελιογραφία ή της κοινωνίας, δηλαδή το να γελιογραφείς κάτι σημαίνει ότι το σατιρίζεις, το φέρνεις σε αυτή την διάσταση. Το κόμικ, υπάρχει κόμικ το οποίο είναι πιο γελιογραφικό. Εγώ νομίζω ότι είμαι σε πιο γελιογραφική γραμμή, δηλαδή με ενδιαφέρει περισσότερο να σατιρίσω μέσα το κόμικ μια κατάσταση. Ακόμα και σχεδιαστικά το στυλ μου είναι πιο πολύ στη γελιογραφία. Παρά απλά να πω μια ιστορία. Οπότε νομίζω ότι η γελιογραφία έχει πολύ μεγάλη σχέση με το κόμικ και όχι μόνο με το κόμικ, αλλά και με άλλες τέχνες. Πολύ μεγάλη γελιογράφη κάνει και με σχέδια, όπως ο Μητρόπουλος παλαιότερα. Δηλαδή, ένας γελιογράφος μπορεί να κινηθεί σε πολλούς χώρους, εάν το επιθυμεί. Ποια είναι λοιπόν τα σχέδιά σου για το μέλλον? Για το μέλλον έχω πάρα πολλά σχέδια. Μετά τους θεούς σε κρίση. Τα σχέδιά μου είναι, αυτή τη στιγμή δουλεύω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν κυρίως με κινούμενα σχέδια και παιχνίδια για το ίντερνετ. Και δουλεύω το επόμενο, ένα επόμενο μεγάλο comic album που θα κινείται πάλι γύρω από την ελληνική μυθολογία. Ο σκοπός μου να είναι μια συνέχεια αυτού των θεών σε κρίση. Και έχω επίσης κάποιες άλλες ακόμα ιδέες για κόμικ που ξεφεύγουν, είναι πιο underground και ξεφεύγουν από το πολιτικό χιούμορ που έχει αυτό το έργο μου και πάνε σε πιο μεγαλύτερη δράση, προσπαθώ να πιάσω λίγο μικρότερες ηλικίες. Οπότε έχω πολλά σχέδια,
Ελπίζω να τα πραγματοποιήσω. Να ευχηθώ εγώ καλή επιτυχία σε όλα αυτά και καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Γιατί επέλεξες το Γαλλικό Ινστιτούτο για να γίνει η παρουσίαση του άλμπουμ? Πρώτα απ' όλα το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι, και ειδικά της Πάτας, είναι πάρα πολύ δεκτικό όσον αφορά αυτές τις προτάσεις, αρκεί να είναι συγκεκριμένες. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν ήθελα να το κάνω στο Γαλλικό Ινστιτούτο, πέρα το ότι μου αρέσουν πολύ τα γαλλικά. Βγήκε και το άλμπουμ μου στη Γαλλία και θέλω ένα δεσμό με το Γαλλικό Ινστιτούτο και στην Πάτρα και στην Αθήνα. Σκεφτόμαστε και Θεσσαλονίκη, αλλά στην Πάτρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Επίσης βλέπω ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο, βλέποντας και από Αθήνα μέσω του φεστιβάλ που έχω συμμετάσχει του Comic Dome, έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη και για το χώρο των comics. Επίσης η Γαλλία έχει και τα μπεντέ, έχει το δικό της κόμικ. Τα Αστερίξ τα λοιπά δεν θεωρούνται ακριβώς κόμικ, το κόμικ είναι αμερικάνικος όρος. Τα μπεντέ όμως που γνωρίζουμε εμείς, το Lucky Luke, Αστερίξ, No Good, ό,τι έχει βγει, είναι καθαρά προϊόν εξαγώγημο της Γαλλίας. Και να πούμε για μια φορά ακόμη ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο δεν είναι ένα φροντιστήριο για τη γαλλική γλώσσα, είναι το μορφωτικό τμήμα, το είπα και στην αρχή, το μορφωτικό τμήμα λοιπόν της γαλλικής πρεσβείας. Οπότε έχει έναν μεγαλύτερο ορίζοντα δράσης. Γιώργο, ξέρεις τι θέλω? Θέλω να μας διαβάσεις λοιπόν από τους θεούς σε κρίση το πιο, το πιο δυνατό κομμάτι που εσύ ως δημιουργός θεωρείς. Εδώ τώρα βρισκόμαστε λίγο έξω από την Τρία, όπου ουσιαστικά βλέπουμε τον Οδυσσέα να είναι έτοιμος με ένα μεταλλικό άλογο για να μπει στην Τρία. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε να λέει στους συνεργάτες του: «Μπράβο γενναίοι μου, τώρα με το μεταλλικό αυτό άλογο θα μπορούσαμε να μπούμε στην μάχη». Συνεχίζει και λέει ότι όταν θα πιάσει τους Τρώες στον ύπνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν με το μεταλλικό άλογο, να τα σπάσουν όλα και να επιτεθούν. Εκείνη τη στιγμή βέβαια εμφανίζεται ο Ερμής, ο οποίος έχει πάρει εντολές από τον Δία να αλλάξει τα πράγματα. Και του λέει: «Όπα, Οδυσσέα, εδώ έχουμε αλλαγή σχεδίου». Ουσιαστικά, επειδή έχει ξεμείνει ο ύφεστος από μέταλλο, πρέπει αναγκαστικά να πάρει το άλογο του Οδυσσέα και να του δώσει ένα ξύλινο, να πούνε ότι είναι και δώρα από τους θεούς και να μπουν μέσα. Αυτό είναι από τα χαρακτηριστικότερα σκηνικά του βιβλίου. Όπως επίσης είναι χαρακτηριστικό που ο Οδυσσέας λέει ότι φοβάται το πόσο διάθεση θα έχει ο Ποσειδώνας μετά από αυτό το σκηνικό, αφήνοντας νοηθεί το τι θα γίνει στην Οδυσσιά του. Και συνεχίζει έτσι φυσικά το βιβλίο και σε άλλους μύθους όπως το χρυσό μολοκριάρι που δεν ήταν ένα, ήταν πολλά και επειδή έπρεπε να κάνει ο Απόλλωνας κάποιες συναυλίες, χρειαζόταν τα υπόλοιπα. Με τους Σπαρτιάτες επίσης και τις Θερμοπύλες. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο βιβλίο. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο το άλμπουμ. Να θυμίσουμε ότι η παρουσίαση είναι το Σάββατο 11 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Σωστά, πολύ σωστά. Εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Πάτρα. Να πω και εγώ, θα βρίσκεται εδώ και ο εκδότης της ελληνικής εκδοτικής της webcomics, Νίκος Καμπουρόπουλος, και η υπεύθυνη εδώ του Γαλλικού Φροντιστηρίου, κυρία Πετροπούλου. Και θα μπορούν να μιλήσουν, φαντάζομαι, και με τον κόσμο, αν έχουν ερωτήσεις, ό,τι χρειαστούν. Να σε ευχαριστήσω, λοιπόν. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.